Η συγκίνηση μου είναι ιδιαίτερη για αυτόν τον ξεχωριστό χώρο που μαθήτρια ακόμα επισκεφτόμουν σε κάθε εκδήλωση, αλλά σε διαβεβαιώ ότι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ επαναπροσδιορίζομαι. Είναι σαν να έρθουν για πρώτη φορά. Να ευχαριστήσω όλους όσοι είστε εδώ και πιστεύω ότι ο πολιτευτικός δημοκρατικός κόσμος, ο κόσμος του Πασόκ, είναι πολύ περισσότερος έξω από εδώ. Και σε αυτές τις τελευταίες μέρες, τις πάρα πολύ σημαντικές, καλούμαστε όλοι εμείς να τον φέρουμε κοντά μας, γιατί η επιλογή, όπως είπε και ο βουλευτής μας, ο Γιώργος Ανιπιάρης, είναι Πασό. Μόνο Πασό. Πιστέψτε με, η επόμενη μέρα θα κάνει την ανατροπή. Έχω μάθει να ονειρεύομαι, να σχεδιάζω και να ελοπλώ στο βαθμό που μπορώ τα πάντα και δεν σταματώ ποτέ. Μόνο υγεία να έχουμε. Βλέπω εδώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ανθρώπους οι οποίοι χάρασαν κατά κάποιον τρόπο την, θα έλεγα, την πολιτική μου συνείδηση. Τους ευχαριστώ, είναι υποχρέωση μου να τους αναφέρω έναν ένα, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με όθησαν και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ μπροστά σας, γιατί πιστεύω στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, τρομάζονται σε μία σκέψη, στη σκέψη ότι μια Ευρώπη θα υπάρξει χωρίς ειρήνη, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς υγεία, χωρίς ισορροπία, χωρίς ισότητα για τις γυναίκες, χωρίς ίσες ευκαιρίες. Γι' αυτό και όταν μου έγινε η εξαιρετική, τιμητική πρόταση να λάβω μέρος σε αυτό το ψηφοδέλτιο, δεν το σκέφτηκα ούτε λεπτό. Παρότι δεν είμαι πολύ νέα, όμως έχω παιδιά, εγγόνια, πιστεύω στην Ελλάδα και πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην Ευρώπη. Και όποιος μπορεί, πρέπει με κάθε τρόπο να πολεμά και αυτό. Είναι λοιπόν εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ο Αντώνης ο Κουντούλης, ο οποίος πρώτος είδε κάτι σε μένα. Να θυμίσω, Αντώνη, το πρώτο σκούτι μου το έδωσες εσύ. Είναι εδώ ο Γιώργος ο Ρούσος, ο οποίος μαζί του έμαθα νεαρή ακόμα να σκέφτομαι περισσότερο δημοκρατικά και περισσότερο αληθινά, περισσότερο έτοιμο. Έχω την τιμή να έχω μπροστά μου τον Δημήτριο Διακομιχάλη, με τον οποίο συμπορευθήκαμε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Ήταν μια επιλογή συνειδητή, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας αξιόλογος πολιτικός άντρας, ικανός. Απλά η δημοκρατία πολλές φορές φέρνει τα πράγματα διαφορετικά, αλλά ποτέ δεν σταματά αυτός ο αγώνας. Και βέβαια είναι ο Γιώργος Ολυμπιάδης, ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητά μου στις ευρωεκλογές όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο. Τα έμαθα, πιστεύω να νόμιζε στο στήριξο. Στήριξε, στο Πρόεδρο. Τον ευχαριστώ λοιπόν που πιστεύει σε μένα και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να πάμε την παράταξή μας εκεί που πραγματικά της αξίζει. Και δεν της αξίζει μόνο η δεύτερη θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η επόμενη μέρα πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή. Ο δημοκρατικός κόσμος είναι εδώ. Η επόμενη μέρα σε βάθος το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας. Πέστε το ρομαντική, είναι όμως ρεαλίστηκε κατά βάθος. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα δεν μπορεί παρά να πράξει αυτό που πρέπει. Το πλαίσιο δόθηκε από όλους αυτούς που ήταν ανθρώπους που μίλησαν προηγουμένως, εξαιρετικός κομικές που στέκεται δίπλα μας, επίσης το μέλος της Κοινωνικής Επιτροπής ο Παναγιώτης και όλοι όσοι βοηθούν και πιστεύουν σε αυτό. Όμως,
Θέλω να σταθώ, γιατί είναι σημαντικό για μένα, είμαι μέλος Επιτροπής Γραμματείας Υγείας και για μένα η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Το αγαθό για το οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε το ΕΣΥ και το οποίο, ο οποίος θεώρησε ότι είναι δημόσιο αγαθό η υγεία. Σήμερα, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει, δεν καταρρεύει, έχει καταρρεύσει. Είμαι στον χώρο της υγείας και το αντιμετωπίζω καθημερινά. Έχει καταρρεύσει μόνο δημόσιο αγαθό δεν είναι. Και χωρίς υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε να ονειρευτούμε, ούτε να παλέψουμε, ούτε να δουλέψουμε, ούτε να διεκδικήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή κορονίδα στο σχέδιό του και στις προτάσεις του και μπορεί να υλοποιήσει. Και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σε όλη την χώρα. Αν θέλω όμως να μιλήσουμε και για την Κάλυμνο αποκλειστικά, για το 12.30 και για την Κάλυμνο συγκεκριμένα, και το δικό μας νοσοκομείο πάσχει. Πάσχει, δεν έχουμε καρδιολόγους. Ξέρω ότι έρχονται πολύ συχνά και αυτό το ξέρω, ότι πάσχουν, υπάρχει υγεία εδώ, γιατί 15-20 χρόνια τώρα από την Αυτοδηλιά, όπου ζω και την Αθήνα, εκπροσωπώντας τους Δωδεκανήσιους και τους Καλύμνιους από το Διοικητικό της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων, αντιμετωπίζω τα προβλήματα των νησιών μας σχεδόν καθημερινά. Τα όποια προβλήματα έρχονται πάρα πολύ συχνά σε εμάς και βέβαια όσο Ομοσπονδία λύση δεν δίνουμε, τουλάχιστον στα θεσμικά γιατί δεν έχουμε τέτοιο ρόλο, μεταφέρουμε όμως τα προβλήματα. Πιέζουμε προς τις κατευθύνσεις που πρέπει. Και πιστέψτε μου ότι αρκετές φορές καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Όσον αφορά όμως την υγεία, σχεδόν καθημερινά το τηλέφωνο στο φαρμακείο και το προσωπικό μου τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπά. Πολλοί συμπατριώτες μας οργανίσει, και ειδικότερα οι αγελιώτες, ειδικότερα τα ίδια, αναζητούν κάποια λύση σε ένα πρόβλημα τους υγείας, το οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν εδώ. Είτε αυτό είναι φάρμακο, είτε αυτό είναι χειρουργείο, είτε αυτό είναι γιατρός, είτε αυτό είναι έλλειψη οικονομική, γιατί πρέπει να βρει να βρεθεί ένα γιατρός που να μην ζητάει χρήματα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Είναι λοιπόν τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη το 30% του πακέτου στήριξη που έχουμε το διαθέτουν στην υγεία. Ξέρετε πόσο η Ελλάδα διαθέτει, μόλις το μισό. Μόλις το μισό. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις και το ΠΑΣΟ έχει πρόγραμμα γι' αυτό. Έχει πρόγραμμα και μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και για προβλήματα τα οποία υπάρχουν εδώ στην Κάλυμνο. Δεν υπάρχει προσωπικό στο ΕΚΑΒ, από ό,τι μαθαίνουμε. Πώς θα λειτουργήσει το ΕΚΑΒ. Η ουσιαστικότητα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο πράγμα και η Ελλάδα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελεί το πολισιά. Το να κάνεις πολιτική είναι κάτι, όλοι λένε κάνουμε πολιτική, αλλά η πολιτική έχει ουσία δεν την κάνουμε σε βάθος χρόνου. Όταν μπορούμε να προβλέψουμε το έχουμε τον ιδιωτικό χώρο και το να προλαμβάνουμε είναι πολύ σημαντικό και πολύ πιο εύκολο παρά να φτάσουμε στο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε. Πολιτική σε βάθος χρόνου με σχέδιο και πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής και για τα προβλήματα υγείας. Στα οποία επιμένω ότι πρέπει να δώσουμε λύσεις. Το θέμα του ΦΠΑ το ανέφερα και οι προηγούμενοι δημοσιογράφοι, αλλά είναι αδικία για την Κάλυμνο. Είναι αδικία για την Κάλυμνο. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει το 25 ότι θα ισχύσει στα νησιά. Τι γίνεται όμως μέχρι τότε. Εδώ οι άνθρωποι, οι έμποροι, οι επιχειρήσεις, οι καλλιμνιακές δεινοπαθούν. Κλείνουν τα μαγαζιά, φεύγουν οι άνθρωποι και πάνε στα διπλανά νησιά για να ψωνίσουν φθηνότερα. Λογικό είναι. Και τι γίνονται οι έμποροι εδώ. Τι γίνονται οι έμποροι εδώ. Τα δάνειά τους. Αυτά που έχουν επενδύσει. Και γι' αυτό το ΠΑΣΟ έχει προτάσεις ο Υπουργός μας και ο Βουλευτής. Ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Συνδικός Βουλευτής πολύ συχνά μεταφέρει τα θέματα και πιέζουμε και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Θα τολμήσω έτσι
ακροπατώντας, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα πράγματα αυτά, δεν μπορώ όμως να διαχωρίσω και να μην αναφερθώ τα προβλήματα που έχουν καλύπτει οι ψαράδες της άλλας έξω από τους γείτονές μας. Ναι, είμαστε υπέρ της καλής γειτονίας, των σχέσεων καλών μέσα σε αυτό, αλλά όχι παραβιάζοντας τα δικαιώματα εις βάρος του λαού μας. Εις βάρος του λαού μας. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και κατήργησε τον νόμο που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά. Σωστά. Αλλά δεν τον τηρεί. Αλλά δεν τηρεί. Δεν τηρεί τις κυρώσεις τις οποίες θα πρέπει νομικά να ισχύσουν όταν παραβιάζονται αυτά. Δεν θα σας κουράσω με τίποτα άλλο, γιατί έχουμε μαζί μας έναν νέο άνθρωπο, έναν νεαρό, ο οποίος αποφάσισε κι αυτός να δεχτεί και να ενώσει με όλους τους συντρόφους τις δυνάμεις του για έναν αγώνα προς την πορεία μας προς την Ευρώπη, που είναι, για μας είναι η μόνη λύση, είναι ο μονόδρομος. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να στηριχτούμε και να προσπαθήσουμε όλοι. Σε αυτόν τον αγώνα, ο Παναγιώτης Κουλιέρης, το Δεκανήσιος και αυτός, νέος το Δεκανήσιος, με όραμα και δυνάμεις, του Νάκης. Κουλιέρης. Έχω δύο Παναγιώτες στο μέλλον. Το Κουλιέρης, ο Παναγιώτης Κουλιέρης. Είναι και αυτός υποψήφιος. Εγώ θέλω να καλέσω τους Δεκανήσιους να μας εμπιστευτούν και να μας θυμίσουν με την ψήφο τους. Μπορούμε, θέλουμε και θα τα καταφέρουμε. Η δικιά σας ψήφος είναι μαζί τη δύναμη. Να είστε καλά.